Γιώργο Χρυσάνθο, παρακολούθησε τη συνεδρία. Γιώργο. Εμιλία, 8 Απριλίου 2019 έφτασε η λίστα Γιορκάση στο email του τέως Προέδρου της Βουλής, κ. Δημήτρη Σιλούρη, και σχεδόν 22 μήνες μετά αποφασίστηκε όπως δημοσιοποιηθεί. Παρόντων των βουλευτών σήμερα στην Ολομέλεια, 47 ψήφισαν υπέρ της δημοσιοποίησης. Ο Ζαχαρίας Κουλίας, ο οποίος παραδέχτηκε και μόνος του και το είδαμε το προηγούμενο διάστημα ότι είναι μέρος της λίστας, βεβαίως έδωσε τις δικές του εξηγήσεις, ψήφισε εναντίον. Και οι τρεις βουλευτές της ΕΔΕΚ αποφάσισαν όπως απέχουν από την διαδικασία. Αύριο το μεσημέρι θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής ως μέρος των πρακτικών της Ολομέλειας. Και αυτό βεβαίως έχει κάποια σχέση με το γεγονός ότι δεν αποκλείεται και νομικά να υπάρχουν προβλήματα για την Βουλή, είτε ενδεχομένως μέσω αγωγών από πρόσωπα που βρίσκονται στη λίστα, είτε από κάποιον άλλο τρόπο. Δύο επισημάνσεις, Εμιλία, της Ad Hoc Επιτροπής που εξετάζει εδώ και μήνες το θέμα και παρουσιάστηκε σήμερα η έκθεσή της ενώπιον της Ολομέλειας. Πρώτον, ότι η λίστα δεν είναι πλήρης κατά τους βουλευτές σε στοιχεία. Και δεύτερον, ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ουσία που δεν είναι άλλη από την ευνοϊκή μεταχείριση πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, δεν δίνει καμία απάντηση αν κάποιοι είχαν ευνοϊκούς όρους για σύναψη δανείων, αν πήραν δάνεια χωρίς εγγύησης, αν έτυχαν ευνοϊκής αναδιάρθρωσης δανείων ή αν πέτυχαν διαγραφή μέρους του δανείου τους. Σε μια συνεδρία, Εμιλία, με αρκετές αλληλοκατηγορίες για θέματα διαφθοράς, έγιναν αναφορές και για το αποψινό διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και βεβαίως τον Δυσσή να δέχονται αρκετά πυρά, κυρίως από το Δίκο και από το ΑΚΕΛ. Και μάλλον τελείωσε το σύριαλ, θα τη δημοσιοποιήσουμε ή όχι, και τώρα θα αρχίσει ένα καινούριο από τις αντιδράσεις, Γιώργο, που θα έχουμε. Σε ευχαριστώ. Ακριβώς, Εμιλία, φάνηκε σήμερα και από την Ολομέλεια της Βουλής το τι θα ακολουθήσει κυρίως αύριο. Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Στα της Ερευνητικής Επιτροπής.